Δυνάμεις του Συριακού στρατού σφυροκοπούν ανελαίητα συνοικίες της πόλης Χόμς που ελέγχονται από τους αντάρτες. Αχτίδα φωτός για τους αμάχους που ζουν στις υποπολιορκία περιοχές αποτελεί η συμφωνία ανάμεσα στη Συριακή κυβέρνηση και τα Ηνωμένα Έθνη για την άμεση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είμαστε ευτυχείς που επιτέλους βρήκαμε λύση για να απελευθερώσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη στην παλιά πόλη της Χόμς. Η μόνη προϋπόθεση είναι αυτή η βοήθεια να μην φτάσει σε τρομοκράτες και ένοπλες ομάδες, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του καθεστώτος. Ικανοποίηση για την επίτευξη συμφωνίας εξέφρασαν τα Ηνωμένα Έθνη. Έτοιμες να επέμβουν στην πόλη είναι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν μεταφέρει τρόφιμα και άλλες προμήθειες στα περίχωρα της Χόμς. Θα παραδοθούν μόλις όλες οι πλευρές δεσμευτούν για τη δημιουργία μιας ασφαλούς διόδου. Το προσωπικό είναι σε επιφυλακή. Η συμφωνία αποτελεί μια πρώτη θετική ένδειξη μετά τις συνομιλίες της Γενέβης 2 ανάμεσα στα αντιμαχόμενα μέρη στη Συρία. Στις διαπραγματεύσεις κυριάρχησε το ζήτημα των περίπου 3.000 αμάχων που είναι παγιδευμένοι στη Χόμς. Από τον Ιούνιο του 2012 μέρος της παλιάς πόλης πολιορκείται από τον τακτικό Συριακό στρατό.